Η πανδημία και οι συνθήκες του εγκλεισμού επηρεάζουν αρκετά την ψυχοσύνθεση και των παιδιών. Η τηλεεκπαίδευση, οι περιορισμοί στις εξόδους και το άνοιξε-κλείσε στα σχολεία έχουν αλλάξει άρδιν την καθημερινότητα μαθητών όλων των βαθμίδων, με τη ζωή πλέον να είναι εντελώς διαφορετική και την ίδια την κοινωνία να καλείται να απαντήσει τους λόγους για τους οποίους η χώρα μας συμμετέχει σε αυτήν τη μάχη της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Και από εκεί και μετά, με ένα γολγοθά να προλάβουν τα ιδιαίτερα, τα εξωσχολικά, τις ξένες γλώσσες διαδικτυακά, στην ουσία δεν τους μένει καθόλου χρόνος για να βγουν έξω από το σπίτι τους, για να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν, να παίξουν. Άλλωστε οι δραστηριότητες άθλησης δεν λειτουργούν. Η πανδημία κλειδονίζει τον ψυχικό κόσμο των παιδιών που προσπαθούν να ανταποκριθούν και κυρίως να προσαρμοστούν κάτω από συνθήκες φόβου, ανασφάλειας αλλά και θυμού που πολλές φορές μεταφέρονται από την ίδια την οικογένεια. Όπως τονίστηκε στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» της Crete TV, αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να μετακυλιστεί στα παιδιά και μετά το τέλος του εγκλεισμού. Δεν νομίζω, δεν είμαι παιδοψυχίατρος, δεν νομίζω τόσο το θέμα της μάσκας όσο η ανάγκη που έχουν τα παιδιά για παιχνίδι, φυσική εκτόνωση, κοινωνικοποίηση, στην οποία βέβαια η σύγχρονη εποχή, ξέρετε, με την τεχνολογία, τα έχει κάνει ιδιαίτερα ευρηματικά. Οι γονείς, καθώς και οι εκπαιδευτικοί, αξίζουν πολλά μπράβο για την διαχείριση όλης αυτής της κατάστασης, καθώς ήρθαν σε επαφή, έρχονται σε επαφή καθημερινά με πάρα πολλές δυσκολίες και κυρίως προσπαθούν να επιτελέσουν τους στόχους και τους ρόλους τους ως φορείς κοινωνικοποίησης σε μια κατάσταση που δυστυχώς τους στερεί πολλά από τα καθολικά και αναγκαία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, Ζαχαρία Ριγάκη, ο τρόπος με τον οποίο δομείται η εκπαίδευση στην εποχή της πανδημίας προκαλεί μεγαλύτερη αναστάτωση στα παιδιά, καθώς εντείνεται η ανασφάλεια, με την πολιτεία να πρέπει να θέσει πιο γερές βάσεις έτσι ώστε να θωρακίσει και την ψυχική υγεία των μαθητών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι διάχυτος ο φόβος και διάχυτη η αγωνία αυτή τη στιγμή σε όλους τους ανθρώπους της εκπαιδευτικής και της σχολικής κοινότητας.